Τα μέτρα για την καθημερινότητα των πολιτών δεν πάνε διακοπές, δήλωσε στην εισηγητική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας να πείσει για τη συνεχή ενασχόληση της κυβέρνησης με τα προβλήματα των πολιτών, όπως παραδείγματι η ακρίβεια. Παράλληλα, ενημέρωσε πως ψηφίζεται διάταξη για την παρέμβαση στην αγορά ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση στέλνει έτσι ένα σαφές μήνυμα ότι όποτε υπάρχουν στρεβλώσεις, είναι έτοιμη να παρέμβει προς όφελος των καταναλωτών. Στο μέτωπο της καταπολέμησης της ακρίβειας έχουμε αρκετές, θα έλεγα, ενθαρρυντικές ειδήσεις, μια βελτιωμένη εικόνα του πληθωρισμού, μείωση των τιμών πια στα σούπερ μάρκετ σε σχέση με πέρυσι. Είναι κάποιες πρώτες θετικές αρχικές ενδείξεις ότι το πλαίσιο των μέτρων το οποίο έχουμε θέσει εφαρμογή εδώ και αρκετούς μήνες αρχίζει να αποδίδει. Εδώ θέλω να θυμίσω ότι σήμερα ψηφίζεται και στη Βουλή η σχετική διάταξη για την κατεπίγουσα παρέμβαση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι όποτε υπάρχουν στρεβλώσεις οι οποίες αποδίδονται στη μη εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει προς όφελος των καταναλωτών, και ελπίζω αυτό να είναι κάτι το οποίο να μην χρειαστεί να το κάνουμε πιο συχνά από ότι απαιτείται. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, παραμένουμε σε απόλυτη εγρήγορση, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και σχετική σταθερότητα και προβλεψιμότητα στις τιμές του ιδιωτικού ρεύματος.